Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Κος TV. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σε τίτλους. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Με πολύ κόσμο η αναπαράσταση της Φάτνης από το Σύλλογο Αντιμάχιας Η Πρόοδος. Διασκεδαστικό με πολλά παιχνίδια το Χριστουγεννιάτικο χωριό στην Αντιμάχια. Απογοητευτικός ο απολογισμός των πεπραγμένων της θητείας της Δημοτικής Αρχής στην Κέφαλο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου Γιώργος Κοκαλάκης. Ξεσήκωσε τα παιδιά της Κεφάλου το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού με τον αγαπημένο Τζόκερ. Διασκεδαστική η Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά του προσωπικού της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης. Με επιτυχία το Asian Street Food από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΠΑΛΚΟ. Θετικός ο απολογισμός της αγωνιστικής χρονιάς του 2023 για την Ακαδημία ΚΟ. Στις 8 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, θα γίνει η εκλογή Προεδρείου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στις 12 το μεσημέρι στο Περιφερειακό Μέγαρο στην πόλη της Ρόδου με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη. Την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και την εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Της πρώτης συνεδρίασης του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου θα προηγηθεί μία ώρα πριν, δηλαδή στις 11 στο Περιφερειακό Μέγαρο, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου παρόντων όλων των Περιφερειακών Συμβούλων. Μία ζωντανή φάτνη με παιδιά μέσα σε ένα αυθεντικό τοπίο είχαν τη δυνατότητα να συναντήσουν σήμερα όσοι επισκέφθηκαν το προαύριο χώρο του παραδοσιακού σπιτιού στην Αντιμάχια της ΚΟ. Ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αντιμάχιας Η Πρόοδος, σε συνεργασία με την κοινότητα Αντιμάχιας και τον ΔΟΠΑΦ, σε είναι εμπνευστεύσει αυτή τη χριστουγεννιάτικη δράση, στην οποία έντυσαν μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών με χριστουγεννιάτικε μελωδίε και κάλαντα, ιεροψάλτε με χριστιανικού ύμνου και ψαλμωδίε, καθώ και η παιδική χοροδία του Συλλόγου μαζί με τον μαέστρο Αντώνη Αυγουλά. Με υγεία. Είμαστε ένα μέρος από την παιδική χοροδία του Συλλόγου. Έχουμε ετοιμάσει, όπως και κάποιοι θα έχετε ακούσει ξανά στα ανάματα των δέντρων, μια ενότητα από κάλαντα παραδοσιακά ανά την Ελλάδα και κάποια πιο πρόσφατα παιδικά τραγούδια που αρέσουν στα παιδιά. Θα ήθελα να τους δώσετε ένα χειροκρότημα. Θα σας κρατήσουμε παρέα γύρω στο 20 λεπτό εμείς με τα τραγούδια, ενώ μετά να μην φύγει κανείς, γιατί θα ακολουθήσουν χριστουγεννιάτικοι ύμνοι από το Σύλλογο Ιεροψαλτών ΚΟ υπό τη διεύθυνση του κυρίου Σαγγέλη.
ενθουσιαστική μουσική αποδίδεται στους νεούς. Τώρα είμαστε εδώ έξω, είναι τιμή μας που θα συμμετάσχουμε σε αυτή την όμορφη εκδήλωση και θα παρακαλέσω πολύ με ησυχία να ακούσετε τους ύμνους που θα εκτελεστούν από τους συναδέλφους που σε ευχαριστώ ιδιαίτερα που έκαναν τον κόπο να έρθουν στην Αντιμάχια για να συμμετάσχουμε σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Εύχομαι χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε. Άσατε το Κύριο πάσα Θερμές ευλογίες, εγκάρδιες ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος βρίσκεται στη γειτονική μας Νήσιρο, από εδώ, από το φιλόξενο χωριό της Αντιμάχιας, σε όλους να είμαστε καλά, ευλογημένο, χαρούμενο, το νέο έτος να μπει με το καλό και το Άγιο Δωδεκαήμερο να είμαστε όλοι καλά με τις οικογένειές μας. Να είστε όλοι καλά και ο Σύλλογος Ιεροψαλτών να είναι πολύχρονος, ο δάσκαλός μας, πάντα γερός, όλα τα μέλη του Συλλόγου, να μας ομορφαίνουν με τέτοιες εκδηλώσεις. Χρόνια πολλά και καλά. Αντιπρόεδρε, η εκδήλωση της Αναπαράστασης της Φάτινης εδώ στο Παραδοσιακό Σπίτι είναι μία πλέον εκδήλωση θεσμός για το σύλλογό σας, η πρόοδος. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή την όμορφη εκδήλωση, την οποία φέτος πλησίωσαν και μουσικά όλοι αυτοί οι σύλλογοι. Πως κάθε χρόνο έχουμε την Αναπαράσταση της Φάτινης ζωντανά, με παιδιά, όλοι εθελοντές βέβαια. Είναι παιδιά που ακολουθούν το σύλλογο στη χοροδία, είναι παιδιά που ακολουθούν το σύλλογο στο χορευτικό, το παραδοσιακό του συλλόγου. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να έχουμε όλο και περισσότερα παιδάκια. Φέτος είχαμε και τους ιεροψάλτες και τη χοροδία του συλλόγου. Κάθε χρόνο ελπίζουμε για καλύτερο. Πείτε μας σε δύο λόγια για αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις που πάντα έχουν στο στόχο να διαδώσουν την παράδοση και στις νεότερες γενιές που από ό,τι φαίνεται σας αγκαλιάζει πάρα πολύ με τη μεγάλη προσέλευση του κόσμου εδώ. Εννοείται, κάθε φέτος και καλύτερα όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου και των παιδιών. Θέλουμε να διατηρήσουμε κάποια έθιμα, προσπαθούμε, ελπίζουμε αν κάποια λάθη γίνονται στην κατανόηση του κόσμου. Υγεία, αγάπη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε. Και του χρόνου. Διασκεδαστικό με πολλά παιχνίδια το χριστουγεννιάτικο χωριό στην Αντιμάχια που έρχεται να προσφέρει στιγμές χαράς σε μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας ένα γιορτινό κλίμα με δράσεις και παιχνίδια ψυχαγωγικά, προσελκύοντας οικογένειες και από τα γύρω χωριά. Αξίζει να σημειωθεί πως τα παιχνίδια είναι εντελώς δωρεάν προσφορά του Δήμου της ΚΟ. Ευχάριστο και διασκεδαστικό το χριστουγεννιάτικο χωριό που έχει στηθεί στην Αντιμάχια, το οποίο λειτουργεί πρωί και απόγευμα. Ένα χωριό γεμάτο πολλά παιχνίδια που διασκεδάζουν μικροί και μεγάλοι από όλα τα χωριά του νησιού. Πώς σας φαίνεται το χριστουγεννιάτικο χωριό που έχει στηθεί εδώ για τα παιδιά? Καλό είναι. Καλό είναι, περνάνε ωραία τα παιδιά. Τέτοιο έτσι για τα παιδιά αυτής της ηλικίας να παίξουν. Σίγουρα, αλλά χρειάζεται σε όλα τα χωριά, όχι μόνο εδώ. Εσείς από ποιο χωριό είστε? Κέφαλο. Από την Κέφαλο? Δεν έχουμε κάτι εμείς εκεί. Σωστό το αίτημά σας. Έτσι, πρέπει να περνάνε καλά τα παιδιά αυτές τις μέρες. Όπου και αν βρίσκονται, έχετε δίκιο. Σωστά. Πρέπει να γίνεται συνέχεια. Είναι ωραία κάθε έτσι για τα παιδιά. Να γίνει θεσμός. Ναι, σίγουρα, εννοείται. Φαντάζομαι ότι τα παιδιά σας τρέχουν επιποδός για να έρθουν έτσι και να παίξουν. Από το Σαββάτο καθημερινά είμαστε εδώ. Άρα είναι η χαρά των παιδιών καλύτερη. Σίγουρα, εννοείται. Εννοείται. Να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και ευτυχία στον κόσμο. Ευημερία. Είναι κάτι ωραίο, είναι ένα κύτταρο παιχνιδιού για τα παιδιά. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα από το Δήμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να το ξανακάνουν και πιο συχνά. Φαντάζομαι και εσείς οι γονείς τρέχετε μαζί με τα παιδιά να τα διασκεδάσετε. Να κάνουμε, θα χρειαστεί έτσι. Ναι. Να είστε καλά κι εσείς. Καλά να περνάτε. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευτυχισμένο το νέο έτος. Μια πηγή διασκέδασης για τα παιδιά. Σίγουρα. Και εμείς ήρθαμε από το Πηλί. Το μάθαμε, ήρθαμε από το Πηλί. Μια βόλτα με τα παιδιά.
τα παιδιά. Φαντάζομαι ότι τέτοια event, τέτοιες εκδηλώσεις με παιχνίδια. Προσπαθούμε να μην αφήνουμε τίποτα. Ναι. Καλά όλα και καλά και του χρόνου. Από την Αντιμάχια τώρα πάμε στην Κέφαλο και αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Απογοητευμένος από τον απολογισμό των πεπραγμένων της θητείας της Δημοτικής Αρχής για την Κέφαλο, δηλώνει στο Κος TV ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου Γιώργος Κοκαλάκης, λίγες μέρες μόλις εγκαταλείψει την Προεδρία, μιας και με τη νέα χρονιά θα είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ ως εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη της Δύναμης Αλλαγής. Ερωτηθείς για την αλλαγή στην ηγεσία της παράταξης, στην οποία ανήκει, τόνισε πως η ομόφανη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της παράταξής του σηματοδοτεί μια νέα αρχή, σεβόμενη την απόφαση του ιδρυτή της Γιώργου Κυρίτση. Πρόεδρε, μια χρονιά φεύγει, μια καινούργια ξεκινά και σηματοδοτεί νέα πράγματα. Κάνε μας έτσι ένα μικρό απολογισμό για εσάς, για την κοινότητα της Κεφάλου και τι περιμένετε για το 2024 πλέον ως Δημοτικός Σύμβουλος. Μια καινούργια χρονιά έρχεται, φεύγει μια άλλη χρονιά και μαζί της παίρνει και έναν θεσμικό ρόλο από πάνω μου και ξεκινάει μια καινούργια δημοτική περίοδος με έναν άλλο ρόλο που με βρίσκει για μένα ως δημοτικό σύμβουλο πλέον. Δεν θα μπορέσω να πω ευχάριστα πράγματα για τη χρονιά που πέρασε. Δυστυχώς ήταν άλλη μια χρονιά όπου το χωριό μας έμεινε στην ίδια στασιμότητα όπως τα τελευταία 4,5 χρόνια. Ελπίζω και εύχομαι η νέα πενταετία που ξεκινάει, η καινούργια δημοτική περίοδος, να μας αφυπνίσει και να δώσει περισσότερα στο χωριό μας που πραγματικά τα χρειάζεται. Αυτή είναι η ευχή που θα δώσω για το 2024 και για τα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Εμείς θα είμαστε εδώ, εννοείται, θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και θα ασκούμε κάθε πίεση που μπορούμε με το θεσμικό μας ρόλο, ώστε πραγματικά να ξεκινήσουν να γίνονται πράγματα στο χωριό της Κεφάλου που πραγματικά τα έχει ανάγκη. Το 2024 θα είσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ένα διαφορετικό, με ένα νέο αρχηγό υπεύθυνο της παράταξής σας. Τι σημαίνει για εσάς αυτός, ένας εκπρόσωπος μιας νεότερης γενιάς, που και αυτό σηματοδοτεί μια νέα πορεία ίσως? Σίγουρα η αλλαγή του επικεφαλής της παράταξής μας σηματοδοτεί μια νέα αρχή, σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα, χωρίς όμως να ξεχνάμε και να τιμούμε τον επικεφαλής μας μέχρι πρότινος τον Γιώργο τον Κυρίτση, ο οποίος πραγματικά πάνω από 20 χρόνια έχει προσφέρει στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχει προσφέρει τόσο στο Δήμο της ΚΟ στην αρχή, αλλά και σε όλο τον Δήμο ΚΟ μετέπειτα, τον ενιαίο Δήμο ΚΟ. Οπότε σίγουρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το στίγμα του στην παράταξή μας, ο οποίος σίγουρα θα είναι πάντοτε δίπλα μας και θα μας καθοδηγεί. Όμως πλέον έχουμε επικεφαλής τον Ηλία το Σιφάκη, ο οποίος βγήκε ομόφωνα έπειτα από απόφαση των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων της νέας δημοτικής περίοδου και πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα σηματοδοτήσει κάτι διαφορετικό και για την παράταξή μας, αλλά ευελπιστούμε και για όλη την πορεία των συνελεύσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα με την νέα χρονιά έχετε έτσι μια χάραξη, μια στόχευση για το τι θα κάνει η δύναμη αλλαγής για το 2024 με όλα αυτά τα νέα δεδομένα? Σίγουρα αλλάζουν πάρα πολλά. Στο αυτοδιοικητικό κομμάτι βλέπουμε να έχει έρθει με την καινούργια νομοθεσία αρκετές αλλαγές, όπως είναι η κατάργηση αρκετών νομικών προσώπων, οι οποίες σίγουρα θα σηματοδοτήσουν μια διαφορετική πορεία για το Δήμο μας αλλά και για όλους τους Δήμους. Τα πράγματα μπορώ να σας πω ότι βλέποντάς τα σίγουρα δυσκολεύουν και γι' αυτό θα χρειάζεται περισσότερη προσοχή από όλους όσους εμπλέκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση και σίγουρα και εμείς πρέπει να παίξουμε τον απαραίτητο ρόλο και να έχουμε τον απαραίτητο λόγο ώστε να μπορούν τα πράγματα να βαίνουν καλώς και να είμαστε εκεί σε κάθε βήμα της Δημοτικής Αρχής. Υπάρχει το ενδεχόμενο ίσως να αλλάχτεί και το όνομα της παράταξης από δύναμη αλλαγής να γίνει κάτι άλλο? Όσον αφορά το λόγο αλλά και το όνομα, είναι πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε στην πορεία. Για αρχή μας ενδιαφέρει η οργάνωση της παράταξης, καθότι δεν σας κρύβω ότι δεν είναι εύκολο αυτό το μεταβατικό στάδιο. Είμαστε όλοι δίπλα στον ήλιο. Είναι ένα restart, να το πούμε έτσι? Θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Είμαστε όλοι δίπλα στον Ηλία το Σιφάκη
και θα είμαστε εκεί σε κάθε του βήμα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας ρόλος αρκετά δύσκολος, ο οποίος χρειάζεται χρόνο και θέληση και όρεξη. Έχουμε κάνει ήδη τις πρώτες συνεδριάσεις ως δημοτική ομάδα. Είμαστε έτοιμοι για την πρώτη υποχρεωτική συνεδρίαση που ορίζει η νομοθεσία 2 του Γενάρη, ώστε να γίνουν οι αρχαιρεσίες, να εκλεγεί το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία πλέον θα είναι το όργανο που θα ελέγχει το Δήμο. Καταργείται η Οικονομική Επιτροπή, καταργείται η Ποιότητα Ζωής, θα υπάρχει η Δημοτική Επιτροπή. Έχουμε ήδη αποφασίσει ποια θα είναι τα κύρια μέλη και τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη. Οπότε είμαστε καθόλου έτοιμοι για το επερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα σηματοδοτήσει την αρχή της καινούριας δημοτικής περίοδου. Μένουμε στην Κέφαλο και αλλάζουμε ατμόσφαιρα. Το διασκεδαστικό παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού αναβίωσε στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων οδοπαύση η Μαρίνα της ΣΕΚΟ με τον Τζόκερ σήμερα το πρωί στο θεατράκι της Τσιγκούρα στην Κέφαλο, με τη συμμετοχή πολλών παιδιών αλλά και μεγαλύτερων που απόλαυσαν το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού, κερδίζοντας δώρα και διασκεδάζοντας με την ψυχή τους. Να υπενθυμίσουμε πως το παιχνίδι θα γίνει και στην ΚΟ αύριο το πρωί στις 11 στην πλατεία Κονίτσης. Γιατί έχεις μέσα σου το φως. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Δημοτική τηλεόραση ΚΟΠ. Παρόν παντού, μπράβο σας. Ευχαριστούμε, χρόνια πολλά σε όλους. Να παίξουμε το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Μην μείνει κανένα παιδί χωρίς να παίξει. Και έχουμε φέρει και δώρα για όλα τα παιδιά. Οι αποστολές που θα εξετελέσουμε σήμερα θα έχουν να κάνουν με στολίδια του χριστουγεννιάτικου δέντρου και με γιορτές γενικά των Χριστουγέννων. Ο αιώνιος έφηβος ο Γιώργος ο Πετρής, ο αγαπημένος σε όλους Τζόκερ εδώ στη Τσιγκούρα στο θεατράκι για το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Ένα παιχνίδι που αγαπούν μικροί και μεγάλοι. Ναι, σωστά. Κοίτα, πάντα ένα παιχνίδι. Παιχνίδι είναι παιχνίδι. Φέρνει χαμόγελο, φέρνει γέλιο, φέρνει ευτυχία. Είναι πολύ σημαντικό. Μαζί με τα παιδιά διασκεδάζουν και οι γονείς πάντα. Επίσης εξίσου σημαντικό. Και ετοιμαζόμαστε να παίξουμε εδώ στην Κέφαλο σήμερα. Θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Φέτος δεν έχουμε γρυφούς, δεν το κάναμε δύσκολο στα παιδιά, αλλά έχουμε αποστολές. Θέμα μας το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα ψάχνουμε να βρούμε στολίδια του χριστουγεννιάτικου δέντρου συνοδευόμενα από γράμματα, τα οποία θα κάνουμε αναγραμματισμό φέτος. Έχουμε δύο λέξεις. Ψάχνουμε να βρούμε τοποθεσία και το όνομα αυτού που και έχει δωράκια, το θησαυρό. Δωράκια, φαντάζομαι πως κάθε φορά. Φυσικά και δωράκια για όλα τα παιδιά. Θα έρθει και ο Άγιος Βασίλης να τα μοιράσει ο ίδιος προσωπικά. Όπου θα περάσουν πολύ ωραία. Και εκτός από την σημερινή εκδήλωση εδώ του κρυμμένου θησαυρού στην Κέφαλο, επιφυλάσσει και μια άλλη έκπληξη, έτσι, σε συνεργασία πάντα με τον ΔΟΠΑΒΣ. Αύριο στην πλατεία Ανταγόρα. Αύριο στην πλατεία Ανταγόρα, παρέα με τον ΔΟΠΑΒΣ, παρέα με τον Άγιο Βασίλη επίσης και με τον Τζόκερ. Έχουμε επίσης ένα πολύ ωραίο κρυμμένο κυνήγι θησαυρού και εκεί, πλατεία Κονίτσης. Πλατεία Κονίτσης. Πλατεία Κονίτσης, ναι. Πολύ ωραία. Πλατεία Κονίτσης. Μέσα στο κέντρο, μέσα στην καρδιά του κέντρου. Ναι, δηλαδή, ναι. Φρόντισα εχθές που ήταν Χριστούγεννα και ήταν όλα κλειστά και δεν υπήρχε άνθρωπος. Να τα σκρύψω έτσι πολύ όμορφα, να μην μπορεί να τα βρει κανείς και θα τα βρούμε αύριο μαζί. Τι είναι πιο το μυστικό αυτής της όμορφης διάθεσης πάντα που έχεις, που είσαι πραγματικά ένα παιδί, το οποίο είναι σε πάντα παιδί. Ευχαριστώ. Ξέρεις τι γίνεται, είναι αυτό που λέω πάντα, ότι ο άνθρωπος που χαμογελάει είναι πιο όμορφος και ο άνθρωπος που γελάει ζει περισσότερο. Φροντίζω, γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι, έχω και εγώ τα προσωπικά μου, αλλά αν φορέσουμε ένα χαμόγελο και βάλουμε λίγη αισιοδοξία μέσα μας, μπορούμε να ξεπεράσουμε προβλήματα, δύσκολες καταστάσεις και να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Στα παιδιά τι αρέσει περισσότερο, Γιώργο? Τα παιδιά θέλουν να κάνουν φασαρία, να γελάσουν και να διασκεδάσουν. Γι' αυτό και τους δίνω και πάση πολλές φορές να ακούσουμε τη φωνούλα τους. Να εκτονώνει. Έτσι, μπράβο, έτσι. Να δώσω. Τις ευχές σου, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία πάνω απ' όλα. Όλα τα άλλα μπορούν να έπονται, φίλοι μου. Υγεία πάνω απ' όλα και καλές γιορτές σε όλους. Σας ευχαριστώ και εγώ. Εύχομαι σε όλους υγεία, υγεία, χαρά και ευτυχία σε κάθε σπίτι. Για το χωριό μου εύχομαι τα καλύτερα. Πιστεύω ότι θα πάμε αυτή την πενταετία θα πάμε πολύ καλύτερα για το χωριό. Θα προσπαθήσουμε περισσότερες εκδηλώσεις για τα παιδιά μας, γιατί το αξίζουν. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε μείνει αρκετά πίσω σε εκδηλώσεις. Ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε. Υγεία και χαρά. Τίποτα άλλο. Θα πάμε στο κάτω προάβλιο το στρογγυλό. Μόλις πω πάμε, έτσι. Το οποίο έχει θαμνάκια γύρω-γύρω, μικρά δεντράκια. Ακούστε τι ψάχνουμε να βρούμε σε αυτά τα. Δεν χρειάζεται να τρέχετε, θέλω να σας θυμίσω κάτι. Όλα τα παιδιά θα πάρετε τα δωράκια που έχουμε μαζέψει μαζί με τον Άγιο Βασίλη. Αυτός που θα το βρει απλά παίρνει ένα χρυσό μετάλλιο παραπάνω. Αλλά δεν θέλουμε να τρεχούμε, διότι μπορεί να πέσει κάποιο παιδί και να χτυπήσει. Και θέλουμε να περάσουμε καλά χωρίς να χτυπήσουμε. Εντάξει, παιδιά. Μπράβο. Λοιπόν, ακούστε τι ψάχνουμε. Στα θαμνάκια λοιπόν γύρω-γύρω και μόνο στα θαμνάκια στα χαμηλά δεντράκια. Στο ημικύκλιο ψάχνουμε να
να βρούμε. Ένα μπλε στολίδι χριστουγεννιάτικου δέντρου. Πάμε τώρα. Στα φαμπλάκια στο ημικύκλιο κάτω. Είναι η πρώτη μας αποστολή από τις 9. Ο κερδίζει το βόρτο μας χρυσό μετάλλιο για σήμερα. Είναι ένας από τους αρχηγούς, ένας από τους 9 που θα προσπαθήσουν να κάνουν τον αναγραμματισμό. Και παρακαλώ όλοι μαζί ένα μεγάλο χειροκρότημα στο Γεωργάκη. Γεωργάκη μου εδώ στην κάμερα, στείλε τα φιλιά σου εκεί. Πες να ευχαριστήσω τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τη γιαγιά μου. Πώς κάνουν στα Όσκαρ. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο γυμναστήριο να βρούμε μια χρυσή χιονονιφάδα. Στο γυμναστήριο! Στην Νικολέτα, παρακαλώ, αρχηγός. Στο τέλος θα φωνάξουμε τον Γιώργο, την Νικολέτα και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που θα βρείτε. Η κυρία Μαρία Πολίτη θα μας κάνει τη τιμή να δώσει το χρυσό μετάλλιο στο φίλο μας τον Σάβα. Έλα, ένα χειροκρότημα στην κυρία Μαρία, παρακαλώ. Εδώ ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκπροσωπεί τη δημοτική τηλεόραση. Και διαδικτυακά τώρα την έχουμε παντού, έτσι δεν είναι? Και στο Facebook παίζει και πού άλλου παίζει η κυρία Μαρία? Και στο YouTube παίζει η δημοτική τηλεόραση. Κορά χειροκρότημα δυνατό! Παντού! Και ξέρετε ότι παίζει στο YouTube, το βλέπει όλος ο κόσμος. Πώς σε λένε? Μπράβο, βρήκαμε και το φάουλ. Να το, είχαμε βάλει και ένα φάουλ. Εφόσον ήρθε ταυτόχρονα, όλοι τα χέρια πάνω! Πάμε 10 σφούρες γύρω γύρω όλοι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, με τα χέρια πάνω. 7, 8, 9, 10, φωνάξτε χρόνια πολλά! Το κορίτσι μας το όμορφο, πώς σε λένε? Ραφαέλα. Η Ραφαέλα, συνονόματι της δικιάς μου Ραφαέλας. Χρυσό μετάλλιο και στη φίλη μας τη Ραφαέλα. Μπράβο Ραφαλίτσα, φόρεσε το. Ένα χειροκρότημα στη Ραφαλίτσα. Βρήκε λοιπόν το αστεράκι. Να ανοίξουμε και τα γραμματάκια μας με άλλα δύο γράμματα. Ωραία, βρήκαμε το νι το μπλε και το ταφ το μαύρο. Να θυμίσω, το ένα χρώμα είναι η τοποθεσία, το άλλο χρώμα είναι το όνομα. Χειροκρότημα στο φίλο μας τον Άγιο Βασίλη, παρακαλώ. Φτιάξαμε ένα τούνελ από το αεροδρόμιο μέχρι εδώ και μας ήρθε εγκόκλητο. Άγιο Βασίλη, welcome to Kos Island from North Pole. Ένα χειροκρότημα, θα καθίσει στο χρόνο του. Λίγα δυνατά χρόνια πολλά! Μισό λεπτό, γιατί δεν το έχει καλά με τα ελληνικά, να ακούσω ένα Merry Christmas. Πάμε παλαμάκια! Ήρθαν τα κάθε σπίτι μια γωνιά. Πάμε άστρο. Άστρο φωτικό. Να μην το δειλώ. Μήνυμα να φέρει για τον ουρανό. Μπράβο. Μια χαρά. Χειροκροτηθείτε. Στείλτε φυλάκια στην τηλεόραση εκεί, δημοτική τηλεόραση. Στείλτε φυλάκια, αγάπη στον κόσμο. Φωνάξτε μαζί χρόνια πολλά, δημοτική τηλεόραση. Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής εντόπισε ταχύπλοο σκάφος να κατευθύνεται προς τις ακτές άκρα Λούρου στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της ΚΟ με ικανό αριθμό επιβενώντων. Το περιπολικό σκάφος προέβησε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, όμως ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό τον εμβολισμό του σκάφους του λιμενικού σώματος. Ακολούθησε καταδίωξη και το εν λόγω ταχύπλοο σκάφος ακινητοποιήθηκε μετά από πρόσκρουση στην μέση δεξιά πλευρά του περιπολικού σκάφους, προκαλώντας του θράψη σε τμήμα του αεροθαλάμου. Ακολούθως, ο 25χρονος χειριστής του ταχύπλοου έπεσε στη θάλασσα με σκοπό να διαφύγει από όπου περισενελέγει από πλήρωμα του σκάφους, του λιμενικού σώματος και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Με τον κατάπλου του περιπολικού σκάφους στον εμπορικό λιμένα της ΚΟ, ο 25χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της ΚΟ για προληπτικούς λόγους, από όπου εξήλθε και μεταφέρθηκε στο προαναχωρησιακό κέντρο Λαδαπών στην ΚΟ.
Αλλάζουμε θέμα και ατμόσφαιρα, κυρίες και κύριοι. Άκρος επιτυχημένη η παιδική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Β' Δωδεκανήσου στον κινηματογράφο Ορφέ σήμερα το πρωί, όπου τα παιδιά των αστυνομικών είχαν την ευκαιρία να δουν παιδική ταινία, να παίξουν και να ζήσουν για λίγο το παιδικό τους όνειρο, παρέ με τον Άγιο Βασίλη που τους μοίρασε δωράκια. Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου και τα χρόνια πολλά. Καλές γιορτές με υγεία που είναι το πολύτιμότερο αγαθό όλων και είναι το μοναδικό που δεν αναπληρώνεται. Σήμερα, ως Ένωση, έχουμε διοργανώσει μια προβολή ταινίας για τους μικρούς μας φίλους, για τα μέλη της Ένωσης και όχι μόνο. Είναι μια διοργάνωση που διοργανώνεται από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου και την Ένωση Εξωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Νοτιού Αιγαίου. Από κοινού, έχουμε διοργανώσει τη σημερινή παράσταση όπου οι μικροί φίλοι της αστυνομίας θα είναι εδώ πέρα και θα την παρακολουθήσουν. Προσλήψεις ΕΚΟ και ΡΟΔΟ ανακοίνωσε η εφορία για αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 2 ατόμων για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 8 αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στα αεροδρόμια ΡΟΔΟ και ΕΚΟ. Το έργο το συγκεκριμένο αφορά την υλοποίηση εργασιών διόρθωσης και συμμόρφωσης με τον ΕΑΣΑ. Η σύμβαση εργασίας θα αφορά χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέρα της 31ης Μαρτίου του 2024. Στη γιορτινή πλατεία Κονίτσης από νωρίς του Σαββάτου 23 του μήνα στήθηκε το τρίτο κατά σειρά Asian Street Food από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμών του ΕΠΑΛΚΟ σε συνεργασία με τους μαθητές του σχολείου. Η πλατεία μετατράπηκε σε ένα street food λαχταριστό και νόστιμο με υπέροχο ασιάτικο φαγητό που φρόντισε για άλλη μια χρονιά το καντούνι. Οι γεύσεις διαφορετικών πολιτισμών σε δρόμους τείνουν να γίνουν παράδοση και αποτελούν μια τάση που απλώνεται σαν κύμα σε όλο τον κόσμο που κρύβουν μυστικά νοστιμιάς και ό,τι κάνει τόσο αγαπημένη τη γαστρονομία του δρόμου. Πρόεδρε, άλλο ένα street food εδώ στην πλατεία Κορίτσια από το ΕΠΑΛΕΚΟ με πολλές όμορφες ασιάτικες να πω γεύσεις. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ναι, και φέτος πάλι τρίτη χρονιά με χορηγία του κυρίου Τζίμι από το Καντούνι. Κάνουμε πάλι το street food, πάντα έχει επιτυχία και φέτος έχουμε περισσότερες ποικιλίες για να μπορεί να διαλέξει ο κόσμος. Είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα σήμερα. Είναι σε Christmas mood σήμερα. Ναι, 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 πάρα πολύ. Έχουμε και εδώ το κορίτσι μας που κάνει το face painting στα παιδάκια και αρέσει πάρα πολύ. Λίγο Χριστούγεννα, να μυρίσει λίγο Χριστούγεννα, ρε παιδιά. Και βλέπουμε ότι αυτές οι γεύσεις είναι γεύσεις αγαπημένες σε μικρούς και μεγάλους. Πολύ, πάρα πολύ. Τα παίρνει ο κόσμος, το ζητάει κάθε χρόνο, οπότε είπαμε και φέτος το ξανακάνουμε. Ποιοι βοηθούν, γιατί βλέπουμε αρκετά παιδιά εδώ να είναι, είναι σήμερα. Τα παιδιά, είναι ο σύλλογός μας, πρώτον και κυρίων, και είναι τα παιδιά από το ΕΠΑΛ. Από το 15 μελές και εκτός του 15 μελές. Τα έσοδα πού θα διατεθούν, Πρόεδρε? Για την εκδρομή των παιδιών και για κάποια υλικά που χρειάζονται για το σχολείο. Πού θα πάνε φέτος τα παιδιά εκδρομή? Φέτος είχαμε πει θα πηγαίναμε στο Βόλο, αλλά λόγω του ότι δεν βρίσκονται να συνοδεύσουν τα παιδιά, θα τα πάμε εμείς ο σύλλογος, θα πάμε στη Ρόδο.
Α, μάλιστα, κοντά μας. Κοντά, ναι, 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 ναι. Θα πάμε. Είπαμε να πάνε τα παιδιά. Είναι αμαρτία να μην πάνε. Οπότε θα συνοδεύσει ο σύλλογος και κάποιοι γονείς. Οικειοθελώς. Τις ευχές σας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, αγάπη και του χρόνου να είμαστε καλά και πάλι εδώ. Ειρήνη, είσαι μαθήτρια του ΕΠΑΛ και είσαι εδώ για να κάνεις face painting στα μικρά παιδιά. Τι είναι αυτό που προτιμούν συνήθως? Προτιμούν το Ρούντολφ. Είναι πιο εντυπωσιακό το σχέδιο, οπότε... Πώς ξεκίνησες έτσι να κάνεις τόσο έτσι όμορφες προτάσεις, γιατί βλέπουμε ότι προτείνεις πολύ όμορφα σχεδιάκια στα παιδιά. Απλά ξεκίνησα με μια ιδέα, μιας μαθητρίας στο 15 μελές. Προσπαθούσαμε να βρούμε κάτι καινούριο να κάνουμε στο παζάρι το Χριστουγεννιάτικο, κάτω στην ΚΟ, και μας πρότεινε το face painting και έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά. Τα παιδιά αγαπούν το face painting. Το λατρεύουν. Κυρίως τα κορίτσια ή τα αγόρια? Έχουν έρθει βασικά και τα δύο. Έχουν έρθει περισσότερο κορίτσια. Βλέπουμε τα κορίτσια αγαπούν πολύ τα glitter, έτσι, τα γυαλιστερά. Ναι, ναι, έχουμε και εδώ πάρα διάφορα χρώματα, οπότε θέλουν πολλά. Φαντάζομαι τα έσοδα, όπως είπε και η πρόεδρος, θα πάνε για την εκδρομή την δική σας, έτσι? Ναι, και μας έχει βοηθήσει πολύ το face painting, αλήθεια είναι. Πάρα πολύ ωραία. Τις ευχές σου? Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, αγάπη. Σειρά εκδηλώσεων διοργανώνονται στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από τον ΕΔΟΠΑΒΣ. Άλλο ένα αγαπημένο παιχνίδι αναβιώνει αυτές τις ημέρες. Ο ΕΔΟΠΑΒΣ και η Μαρίνα Τισκό διοργανώνουν το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού αύριο Τετάρτη στην πλατεία Κονίτσης στις 11 το πρωί με ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για όλα τα παιδιά από τον μοναδικό σε όλους Τζόκερ. Ο ΕΔΟΠΑΒΣ τώρα και οι Μαγικές Βούρες διοργανώνουν ένα διήμερο θεατρικού παιχνιδιού την 5η 28 και την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου στην πλατεία Κονίτσης με 6 ωριέ εργαστήρια. Διαδραστικά θεατρικά παιχνίδια που τα παιδιά θα ασκήσουν με διασκεδαστικό τρόπο και δίνοντας έμφαση σε χριστουγεννιάτικα στοιχεία, τα εκφραστικά τους μέσα, τη φαντασία και την ουσιαστική επαφή μεταξύ τους. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Το 2023 είναι έτοιμο να δώσει τη θέση του στο επόμενο έτος και να αφήσει πίσω του αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν τα επόμενα χρόνια. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι φίλοι του Στίβου θα κληθούν να ψηφίσουν τους κορυφαίους και τις κορυφαίες αναηλικιακή κατηγορία. Η ψηφοφορία θα είναι σε εξέλιξη μέχρι 7 Ιανουαρίου στην ιστοσελίδα του sega.gr και οι νικητές θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου ανάμεσα στους υποψήφιους. Μάλιστα, είναι και δύο εκπρόσωποι του 12ανησιακού κλασικού αθλητισμού. Πρόκειται καταρχάς για τον Παύλο Κρυαρά, του επικοντό από τον ΑΓΕΣ Κάμερος 2009 με σημαντικές διακρίσεις σε χώρο και διεθνές επίπεδο στην κατηγορία παιδών K18 έχοντας προπονητή του τον Κώστα Τσαταλό. Θετικός και κύριο απολογισμός της αγωνιστικής χρονιάς του 2023 για την Ακαδημία ΚΟ. Το 2023 αποτέλεσε μια χρονιά σταθμό για την Ακαδημία, καθώς μετά το 2022 και την πρώτη χρονιά στα αθλητικά δρόμενα, το Σωματείο πρωταγωνίστησε τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο και εκτός αγωνιστικών χωρών. Λεπτομέρειες από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Με το επιτελείο λοιπόν της Ακαδημίας ΚΟ, ενός από τους ποδηλατικούς συλλόγους του νησιού μας, είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό της αγωνιστικής χρονιάς που ολοκληρώθηκε. Κύριε Σταυράκη, ξεκινάμε από εσάς. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά στηρίζετε το σωματείο μας. Ήταν ιδιαίτερη χαρά που μου είπε η προπονήτριά μας ότι θέλατε να λάβουμε αυτή τη συνέντευξη, να κάνουμε την αποτίμηση της χρονιάς που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Η χρονιά αυτή ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά για το σωματείο μας. Ήταν ωραία γιατί διοργανώσαμε τρεις διήμερους αγώνες για πρώτη φορά σαν σωματείο. Ούτως ή άλλως απαριθμούμε 2 χρόνια ζωής. Τον πρώτο χρόνο ήταν τα πρώτα μας βήματα στα αθλητικά δρόμενα. Το δεύτερο είδαμε πώς μπορούμε να κινηθούμε. Κάναμε τρεις πολύ όμορφους αγώνες. Όλοι το χάρηκαν. Και οι φορείς που μας στήριξαν και τα παιδιά που έτρεξαν και οι ομάδες που ήρθαν. Τόσο από τα Δωδεκάνησα όσο και από την Αθήνα. Κάναμε αρκετές δράσεις ακόμα, οι οποίες είχαν στόχο την ασφάλεια των παιδιών. Πήγαμε τρεις φορές με έναν μη κυβερνητικό οργανισμό που έχει να κάνει με την ασφάλεια των οδικών κινήσεων. Μεταφέραμε πολλά μηνύματα στα παιδιά. Είναι χαρά μας να βλέπουμε παιδιά που δεν είναι σε ποδηλατικά σωματεία να κινούνται με το κράνος τους προσεκτικά στον δρόμο. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια μεγάλη ανταμοιβή για τον κόπο της προπονήτριάς μας, της Σταμάρας του Μπαζή, και για τον αγώνα που κάνουν όλα τα μέλη του συλλόγου μας. Και
για τον Μπαζή, 2 χρόνια μόλις ο σύλλογός σας, αλλά έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, όπως είπε και ο κύριος Σταυράκης. Πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά μας, μιας και είμαστε το νησί του ποδηλάτου, όπως λεγόμαστε, να μάθουν σωστή οδηγική παιδεία όσον αφορά την κυκλοφορία με το ποδήλατο? Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ποδήλατο είναι τρόπο ζωή, οπότε μαθαίνουν από πάρα πολύ μικρά να κυκλοφορούν σωστά στον δρόμο. Και εννοείται ότι αυτή η παιδεία που παίρνουν μέσα από τον τρόπο που κινούνται με το ποδήλατο στους δρόμους μας, προσπαθούμε αυτό να περάσει μετά αργότερα και στην οδική τους συμπεριφορά με το αυτοκίνητο, με το μηχανάκι κτλ. Υπάρχουν παιδιά ταλέντα στο νησί μας στην ποδηλασία? Εννοείται, υπάρχουν παιδιά ταλέντα. Αυτό που θέλουμε πάντα είναι πρώτα να αγαπήσουν τον αθλητισμό, να γίνει ο αθλητισμός τρόπος ζωής, και εννοείται μετά ότι τα παιδιά που θέλουν να διακριθούν μπαίνουν πιο σοβαρά στο κομμάτι της προπόνησης, και με αυτά τα παιδιά πηγαίνουμε και σε αγώνες όπως είναι τα τοπικά πρωταθλήματα, τα πανελλήνια πρωταθλήματα, και φέτος είχαμε και αθλητή που συμμετείχε στο βαλκανικό πρωτάθλημα. Να πάμε στον καθηγητή φυσικής αγωγής, τον κύριο Πέτρο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ενδυνάμωση των παιδιών. Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με το ότι η βασική αρχή του Συλλόγου είναι η συνεργασία. Οπότε, συνεργαζόμενος με την κυρία Ταμάρα, βγαίνουν τα προπονητικά προγράμματα των λίγο μεγαλύτερων αθλητών μας, που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό, θα έλεγα, γιατί κάνουν πρωταθλητισμό ουσιαστικά τα παιδιά, ξεπερνώντας τον εαυτό τους. Με σωστά δομημένα προγράμματα για τη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους, και φυσικά με το κύριο σκοπό να δυναμώσουν μέσα από την προπόνηση που ασχολούμαι εγώ. Τώρα περνάνε διάφορα τεστ τα παιδιά και βγάζουμε τα ποσοστά, να μην επεκταθούμε σε αυτό το θέμα. Πάντως το βασικό να μείνει ότι είναι η συνεργασία. Συνεργασία της διοίκησης με τους προπονητές και οι προπονητές μεταξύ μας. Και ο ψυχωτής της ομάδας, από ό,τι μάθαμε, ο κύριος Μανώλης, πείτε μας κι εσείς έτσι 2 λόγια για αυτή την όμορφη συνεργασία με την Ακαδημία. Γεια σας. Εγώ ασχολούμαι με τις μικρές κατηγορίες, τις μικρότερες, τα πιο μικρά παιδιά, σε συνεργασία πάντα με την κυρία Ταμάρα και τον κύριο Πέτρο. Προσπαθούμε να τα βάλουμε στην πνοή του αθλητισμού, γιατί είναι μικρά ακόμα. Τι άλλο? Είναι σημαντικό γενικά να τα κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τον αθλητισμό, είτε αυτό είναι ποδήλατο είτε οποιοδήποτε άθλημα. Ξεκινάνε στην αρχή σαν παιχνίδι, και όσο μεγαλώνουν στην ηλικία το δουλεύουν πιο σοβαρά. Να ρωτήσω για τους αγωνιστικούς στόχους της επόμενης χρονιάς. Δεν ξέρω, κύριε Σταυράκη, κυρία Τουμπαζή, ποιος από τους δύο θέλει να... Ξεκινώντας το οργανωτικό το κομμάτι, θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τη διοργάνωση αγώνων για τα παιδιά, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να μετακινηθούμε όπως είναι τα σωματεία της Κρήτης ή της Υπηρετικής Ελλάδας, που είναι πολύ εύκολο για κάθε σωματείο να πηγαίνει κάθε Σαββατοκύριακο να κάνει έναν αγώνα. Οπότε είναι πολύ σπουδαίο για εμάς να μπορέσουμε να φροντίσουμε να διατηρήσουμε τουλάχιστον αυτούς τους 3 ή 4 αγώνες μέσα στο έτος. Θα ευχόμαστε και τα υπόλοιπα σωματεία της ΚΟ να συνεχίσουν αυτό το πλάνο το δικό μας. Οπότε να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον 10 αγώνες, να μπορούν τα παιδιά μας να αγωνιστούν και να δείξουν επί του εδάφους, να δουν τους σκόπους τους, να δουν την ανταμοιβή τους. Σίγουρα θα συνεχίσουμε τις δράσεις για την οδική ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό. Όλα τα παιδιά έχουν ένα ποδήλατο, είτε είναι σε αθλητικά σωματεία είτε όχι. Πολύ σημαντικό να γνωρίζουν και αυτοί και οι γονείς τους το πώς χρησιμοποιούν το ποδήλατο, τι πρέπει να κάνουν στο δρόμο και τα μέσα ασφάλειας, τα μέσα ατομικής προστασίας, το κράνος τους, κάποιο θώρακα, ανάλογα με το τι άθλημα κάνουν και πού ασχολούνται. Εμείς σαν σωματείο συνεχίζουμε και άλλες δράσεις, κάνουμε τις βόλτες μας, βλέπουμε τις ομορφιές του νησιού μας, ανεβαίνουμε στο όρος Δίκαιο, το κάνουμε κάθε χρόνο, σίγουρα θα το κάνουμε ξανά. Μεταφέρουμε και κάποια άλλα έθιμα και κάποια εικόνες στα παιδιά, τα οποία είναι σημαντικά για την συνολική τους κουλτούρα και τη διαπαιδαγώγηση, οπότε σίγουρα αυτά θα τα συνεχίσουμε. Ευχόμαστε στους αθλητές μας καλή χρονιά. Να είναι δυνατοί, οι προπονητές μας να είναι επίσης δυνατοί, να περάσουν ό,τι στοιχεία χρειάζεται, προκειμένου να τους δούμε σίγουρα στα πανελλήνια πρωταθλήματα, τα οποία έχουμε κάθε χρόνο από την ίδρυσή μας, έχουμε συμμετάσχει σε όλα που έχουν λάβει, έχουν διοργανωθεί, και αν μπορέσουμε και σε υψηλότερο επίπεδο, όπως ήταν οι Βαλκανικοί Αγώνες που πετύχαμε και ένας αθλητής μας συμμετείχε φέτος. Πέραν από την ποδηλασία, πλέον η Ακαδημία ΚΟ μπορεί να κατεβάζει αθλητές και στο τριάθλο. Ήσασταν και εσείς πρωταθλήτρια του τριάθλου. Πείτε μας λίγα λόγια γι' αυτό. Ναι, έχουμε πάρει αθλητική αναγνώριση και στο άθλημα του τριάθλου.
Έχουμε ενήλικες αθλητές που ασχολούνται με το κομμάτι του τριάθλου και αγωνίστηκαν φέτος σε αγώνες στην Αθήνα αλλά και στην Τουρκία. Και έχουμε ξεκινήσει και το τμήμα το παιδικό. Ο πρώτος μας μικρός αθλητής θα αγωνιστεί το Δεκέμβρη στο πρώτο Aquathlon. Θα κάνει την αρχή με κολύμπι και τρέξιμο. Και από την καινούργια χρονιά θα αγωνιστούν κανονικά και στους αγώνες και στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Τριάθλου. Τι κατηγορίες αθλητών έχετε στην Ακαδημία? Στην Ακαδημία ο πιο μικρός μας αθλητής είναι 5 χρονών. Και από τα παιδιά ο πιο μεγάλος είναι 17. Και έχουμε και ενήλικες. Μάθαμε ότι πλέον έχετε το δικαίωμα να μπείτε και στην προπονητική κατηγορία Β. Πείτε μας έτσι, εξηγήστε μας λίγο τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ναι, από 10 Δεκεμβρίου ξεκινάει η σχολή προπονητικής Β, στην οποία θα λάβω μέρος. Μετά, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, δίνεται το δικαίωμα στον προπονητή να προπονεί και τις μεγαλύτερες κατηγορίες, δηλαδή όχι μόνο τις κατηγορίες μέχρι παμπέδες, αλλά και πάνω. Για ακόμα μια χρονιά, ο σκοπευτικός όμιλος ΠΑΤΜΟΥ θα διοργανώσει το επαιτειακό αγώνα με αφορμή την ενσωμάτωση του Δεκανήσου με την Ελλάδα. Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί στις 2 και 3 Μαρτίου και αφορά αγώνες πρακτικής σκοποβολής Level 2, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν όμιλοι και σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και φυσικά από τα Δωδεκάνησα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική μας ενημέρωση. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας με αρκετά σύννεφα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί, στρεφόμενοι σε βορειοδυτικούς στις απογευματινές ώρες, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ και εκεί το δελτίο ειδήσεων σταθμού μας έφτασε στο τέλος του. Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτε στην ιστοσελίδα μας στο cosTV.gr. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.